Έτος μικρασιατικού ελληνισμού. Το 2022 θα σηματοδοτήσει τα 100 χρόνια από την ιστορική εκείνη στιγμή που άλλαξε το ρου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, την καταστροφή της Σμύρνης. Το 2022, χρόνος ορόσημο για τη μικρασιατική καταστροφή, ο Δήμος μας, ο προσφυγικός μας Δήμος, συνδιοργανώνει με την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, μαζί με τους όμορους Δήμους και τα προσφυγικά μας σωματεία, εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους πρόσφυγές μας. Οφείλουμε ως Έλληνες, ως Δήμος, ως μια μεγάλη προσφυγική γειτονιά, να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία μας, να κρατήσουμε ζωντανές τις παραδόσεις μας, να κρατήσουμε ζωντανή την πολιτιστική μας χειρονομιά. 100 χρόνια μνήμες, 100 χρόνια ιστορία, 100 χρόνια από τότε που οι Έλληνες έφυγαν από την πατρίδα τους, από τα εδάφη τους, από τα χωριά και τις πόλεις τους και ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα. Σας προσκαλούμε στις εκδηλώσεις για να αποδώσουμε τιμή στον προσφυγικό ελληνισμό, στις αλυσμόνητες πατρίδες μας, στην πόλη μας, στον τόπο μας, στις ρίζες μας. Αυτές οι ρίζες είναι η φιλοδοξία της οποίας θέλουμε να αναδείξουμε και να εορτάσουμε στη Μητρόπολη μας. Αυτές οι ρίζες είναι αυτές που συνθέτουν και τον καμβά των ανθρώπων που έχουμε στη Μητρόπολη μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οφείλουμε να παρουσιάσουμε στα παιδιά μας γεγονότα και το πώς οι πρόγονοί μας εγκατέλειψαν τις πατρογονικές αιστείες και εγκαταστάθηκαν εδώ σε αυτά τα χώματα, διατηρώντας παράλληλα τα ήθη και τα έθιμά τους. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας και Ηρακλείου και ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορούσε παρά να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσκληση να συμμετέχει μαζί με τους άλλους δύο Δήμους στα 100 χρόνια μνήμης. Η μνήμη μας για αυτά τα γεγονότα δεν πρέπει να ξεθοριάσει. Γιατί πάνω απ' όλα η ιστορία γράφεται μέσα από τις μνήμες. Καλώ όλους σας να μετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία της γιορτής, της μνήμης, της ιστορικής αναφοράς και ταυτόχρονα της μνήμης για το μέλλον και της ευθύνης για το παρόν. Έτος μικρασιατικού ελληνισμού 1922-2022. 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος και οι Δήμοι Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Ηρακλείου Αττικής τιμούν την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας με επετειακές εκδηλώσεις μνήμης. 2022. Έτος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτος μικρασιατικού ελληνισμού. Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις στο www.naif.gr. Τι να σου πω, ομιλητικότατη. Πάντως αυτό που θέλω να σου πω είναι κάπως σχετικό και με τη μαμά. Ναι, ναι, μήπως μπορούμε να τα πούμε αύριο, αλλά να φέρεις και το αμάξι μαζί για να μην ξεποδαριαστούμε. Παπά, είναι κάτι σοβαρό, ε. Ωραία, εντάξει, δεν είναι ότι δεν προσέχω αυτά που θέλεις να μου πεις, αλλά επειδή το βλέπω να το ξενυχτάνε και έχει περάσει και η ώρα, θα κλείσουν τα πρακτορία και έχει jackpot. Ωραία, κοίτα, νομίζω ότι και εσύ και η μαμά δεν ξέρετε τι θα πει αγάπη. Τι είπες? Σε μένα το είπες αυτό? Ναι, γιατί είδα και κάτι στο ρήπρο μου γι' αυτό. Θα μου πεις εσύ για αγάπη? Τολμάς εσύ να μου μιλήσεις για αγάπη? Όχι, 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 εντάξει, εντάξει. Δεν ξέρω για τη μάνα σου, αλλά εγώ... Ξέρεις τι είναι? Να ξυπνάς το πρωί και το μόνο πράγμα που έχεις στο μυαλό σου να είναι αυτή, ε? Να θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί της, κοντά της, δίπλα της. Να μην την εγκαταλείπεις ποτέ, όσο και να σε πληγώνει. Να βρίσκεσαι εκεί, εκεί, μαζί της. Να κάνεις όνειρα για το μέλλον και να ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή σου, παρά μονάχα αυτή. Μονάχα αυτή. Παπά, ειλικρινά, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι κρύβεις ένα τέτοιο συναισθηματικό πλούτο. Ένα τέτοιο μεγαλείο. Και στο τέλος, να έρχεται ένας αλήθης διαιτητής και να σταγκρεμίζει όλα. Τι πράγμα? Ποιος να έρχεται? Συγγνώμη, για ποια μιλάμε τόση ώρα? Για την ΑΕΚ, για ποια μιλάμε? Αν μου πεις εσύ εμένα για αγάπη, ξέρεις τι κλάμα έχω ρίξει εγώ για τη Φιλαδέλφεια.
Να καθάχει να μου βγει γάβρο στο κολόπεδο. Γκολ για την ΑΕΚ στο 13 με τον Κατσουράνη. Η ένωση προηγείται του Άρη στο Νίκος Γκούμας με 1-0. Με την κεφαλιά του μεσοαμυντικού της. Ξανά η φάση. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Τσάρτα. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Κατσουράνη στο 13, κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Λαμπάκη. 1-0 η ένωση. Μαλαδένης κάνει την κίνηση για να βγει μπροστά και να πλασάρει. Αστοχή, η φάση είναι ως μη γενόμενη, υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό για offside. Ξανά εδώ η κίνηση. Με τον Μαλαδένη να φεύγει καλυπτόμενος, δεν υπάρχει offside. Ξανά μπροστά, ανεβαίνει ο Γιωργάτος, παίρνει μπάλα, μπαίνει περιοχή, σουτάρει και αστοχή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να διπλασιάσει τα τέρματά της. Τσάρτας θα βγάλει ξανά για τον Μαλαδένη, η κόντρα με τον Λαμπάκη εκμεταλλεύεται. Ο Βασίλης Λάκης πλασάρει στο 30 για το 2-0. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Ένωσης στην σκεπαστή. Ένα πολύ ωραίο γκολ που ξεκινά από την εξαιρετική πάσα του Βασίλη Τσάρτα. Μαλαδένης κάνει την κίνηση. Λαμπάκης βγαίνει, προσπαθεί να απομακρύνει, αλλά η μπάλα στρώνεται ιδανικά στο Βασίλη Λάκη που πλασάρισε και ενία εστία. Ζαγοράκης αλλάζει για τον Γιωργάτο. Αυτός θα ταλαιπωρήσει τον Μωρίς και όποιον άλλον βρίσκει μπροστά του. Θα περάσει από τον Κολτσίδα, θα γυρίσει και εύκολα στο 45 ο Βασίλης Λάκης με το δεύτερο προσωπικό του γκολ θα ανεβάσει τον δίκτυο του σκορ στο 3-0. ΑΕΚ σαρωτική σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια του Γρηγόρη Γιωργάτου. Βασίλης Λάκης είχε εύκολο έργο ξανά. Το πείσμα του Γρηγόρη Γιωργάτου, ο οποίος θα περάσει από τον Μωρίς, θα αφήσει πίσω και τον Κολτσίδα, θα γυρίσει για ένα γκολ πάρε βάλε στον Βασίλη Λάκη. Ξανά και ξανά. Μισό γκολ από τον Γρηγόρη Γιωργάτο. Τσάρτας για Μαλαδένη. Επιταχύνει και μπαίνει ξανά στην περιοχή. Ανατροπή από τον Νασίφ Μωρίς. Ο Νότιο-Αφρικανός θα δει την δεύτερη κίτρινη από τον Βασίλη Τεροβίτσα και θα πάρει την άγουσα με κόκκινη για τα αποδυτήρια, αφήνοντας τον Άρη με 10 παίκτες. Ξανά εδώ η φάση της αποβολής. Τσάρτας και Ίβιτς πάνω στην μπάλα. Ο δεύτερος θα πάρει την εκτέλεση. Ο Λαμπάκης εκεί που πρέπει για να του πει όχι. ΑΕΚ ξανά μπροστά, κυρίαρχη. Ευκαιρία με τον Ίβιτς, ο οποίος θα περάσει και τον Λαμπάκη και θα πλασάρει σε κενή εστία στο 77, ανεβάζοντας το δίκτυο του σκορ στο 4-0, μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Πανηγυρισμοί των παικτών της και των οπαδών της. Και πάλι η φάση στην πλάτη της άμυνας, θα φύγει ο Σέρβος, θα περάσει και τον τερματοφύλακα και με ένα εύκολο πλασέ θα σφραγίσει την νίκη της Ένωσης.
19 Σεπτεμβρίου του 2022. Επιτέλους, ξημερώνει μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Νέα Φιλαδέλφεια, τις γύρω περιοχές και την ΑΕΚ, γιατί σήμερα εγκαινιάζεται επιτέλους η υπογειοποίηση. Αφού περάσαμε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα αναμονής, με χρονοβόρες διαδικασίες, κατασκευαστικές δυσκολίες και αρκετές περιπέτειες, στη λέξη παρακαλώ εισαγωγικά. Το έργο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και πώς θα το εξηγήσω αργότερα, εδώ βλέπουμε την εξέδρα των επισήμων, η φωτογραφία είναι τραβηγμένη χθες το απόγευμα και συνεχίζω με αυτή την ταμπέλα που μας δείχνει τα βασικά στοιχεία του έργου, τον προϋπολογισμό, τον αρχικό, πρέπει να προσθέσουμε ΦΠΑ 24%, τη σύμβαση με έκπτωση, αλλά γι' αυτά θα μιλήσω πιο αναλυτικά παρακάτω, το φορέα της υλοποίησης, την εταιρεία που το κατασκεύασε και τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση γίνεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή αυτόν τον πιστωτικό λογαριασμό, όπου το κράτος βάζει χρήματα για να χρηματοδοτεί έργα που γίνονται με ευθύνη της περιφέρειας. Και περνάμε στα διαδικαστικά. Εδώ έχω κατεβάσει και έχω συγκεντρώσει χωριστά σε ένα φάκελο 5 έγγραφα, 1, 2, 3, 4, 5, αυτό είναι δικό μου, δεν είναι δημοσιογράφο, που θα τα χαρακτήριζα έγγραφα, παύλα ενέργειες, σταθμοί, στη διαδικασία πραγμάτωσης του έργου. Αυτά είναι δημόσια έγγραφα, προέρχονται από τη συλλογή μου. Θα τα παρουσιάσω περιληπτικά εδώ και θα κάνω κάποια σχόλια, αλλά πριν προχωρήσω σε αυτό, να δείξω κάτι. Αν κάποιος φίλος ή φίλοι θέλουν να το βρουν στο διαδίκτυο, θα βάλουν αυτόν τον κωδικό στη διάφυγα και θα τους το δώσει. Ξαναγυρνάω λοιπόν εδώ. Αυτό είναι κάτι άλλο, θα το δούμε στο τέλος. Εδώ λοιπόν έχω κρατήσει αυτά τα έργα. Εδώ, έτσι. Στην πρώτη σελίδα έχω το έγγραφο ή την ενέργεια, στο δεύτερο την ημερομηνία και σχόλια και πληροφορίες στην τρίτη. Κάθε δημόσιο έργο ξεκινάει τη ζωή του παίρνοντας ένα ΚΑΕ, δηλαδή κωδικό ανάλυσης εξόδου. Αυτό το κωδικό τον δίνει η αρχή που πρόκειται να το εκτελέσει. Για μας τώρα η περιφέρεια. Έχει αρχικά ένα συμβολικό ποσό για να ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης των μελετών και να δρομολογηθεί ο σχετικός διαγωνισμός. Τα ερωτηματικά αυτά εδώ τα έβαλα γιατί μου ήταν φοβερά δύσκολο να γυρίσω πίσω και να βρω πότε δόθηκε αυτός ο κωδικός. Έπρεπε να ψάξω έναν-έναν πηγαίνοντας προς τα πίσω τους προϋπολογισμούς και τα προγράμματα εκτέλεσης έργων της περιφέρειας. Κάπου το 13-14, αν θυμάμαι καλά, η διοίκηση σγουρού τον έδωσε. Οπότε θα αρκεστούμε εδώ πέρα στην προφορική πληροφορία. Πάμε τώρα στο δεύτερο έγγραφο. Είναι η περίφημη ΑΕΠΟ, δηλαδή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Με αυτό το έγγραφο η αποκεντρωμένη διοίκηση, που στην ουσία είναι το Υπουργείο δηλαδή, εγκρίνει και επιβάλλει τους περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Χωρίς αυτό το έγγραφο δεν ξεκινάει τίποτα. Αυτό το έγγραφο λοιπόν ξεκίνησε τη ζωή της υπογειοποίησης, ας το πούμε έτσι, διαδικαστικά, το 2018, τον Απρίλιο, την 18η του μηνός. Κάνω μια στάση εδώ, επί προσωπικού. Τι εννοώ? Όταν αυτό το έγγραφο εμφανίστηκε, κάποιοι, μπορείτε να φανταστείτε ποιοι, είπαν ότι η υπογειοποίηση σε 1,5 χρόνο θα είναι έτοιμη. Αντέδρασα γνωρίζοντας ότι για τις διαδικασίες μόνο του διαγωνισμού
ανελαστικά απαιτούνται 6 έως 7 μήνες. Και έχοντας υπόψη μου τι γίνεται με άλλους διαγωνισμούς που ήδη παρακολουθούσα, είπα το εξής. Όχι τον Απρίλιο, λίγο αργότερα, τον Ιούνιο. Και θυμάμαι πού ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα. Στα Κάγκελα από πάνω, στο Άλσος. Ότι το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει από την υπογειοποίηση σε ένα διάστημα από σήμερα, δηλαδή τον Ιούνιο του 18, 2,5 έως 5 ετών. Κάπου κοντά έπεσα. Το επόμενο έγγραφο είναι η ένταξη του έργου στον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του 18. Έγινε με τροποποίηση, δεν είχε ενταχθεί στα τέλη του 17, γιατί ακόμη δεν υπήρχε αυτό το έγγραφο. Οπότε με τροποποίηση τον Ιούνιο του 18 εντάσσεται το έργο με χρηματοδότηση αρχικά 20 εκατομμυρίων. Εδώ τώρα έχουμε πάλι κάτι σημαντικό. Τη μελέτη της υπογειοποίησης και την ευθύνη την έχει η demand, η οποία με παραγγελία φυσικά, με συνεργασία της ΑΕΚ, παρήγγειλε σε κάποιο μελετητικό γραφείο και έκανε τη μελέτη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, όχι ένα, κανένα δύο είναι αυτά τα γραφεία. Η περιφέρεια στις 29 πρώτου του 19, για να ξεκινήσω ο διαγωνισμός λίγο αργότερα, αποδέχεται τη δωρεά και οι αρμόδιες υπηρεσίες της βρίσκουν σωστές τις μελέτες. Τώρα κάποιος θα ρωτήσει γιατί να κάνει για ένα δημόσιο έργο τη μελέτη ένας ιδιώτης. Απλούστατα. Το έργο αυτό εξυπηρετεί την ΑΕΚ. Και αν η ΑΕΚ μετάνιωνε και δεν έκανε το γήπεδο, 1 στο 1.000.000, κάτι συνέβαινε και δεν ήθελε να συνεχίσει να κάνει το γήπεδο. Ή το άφηνε για πει, για κάποιους λόγους, οποιουσδήποτε λόγους, η περιφέρεια θα είχε δεσμεύσει χρήματα, τα περίπου 200.000 ευρώ που χρειάζονται για τις μελέτες, χωρίς οι μελέτες αυτές να μπορούν να πραγματοποιηθούν. Για αυτόν τον λόγο. Και επίσης γιατί η ΑΕΚ ενδιαφέρεται να γίνει σωστά η υπογειοποίηση, τις μελέτες τις έκανε κάποιο μελετητικό γραφείο με παραγγελία της demand, δηλαδή της ΑΕΚ. Η demand είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, η εταιρεία που έχει αναλάβει το project management του έργου με παραγγελία της ΑΕΚ φυσικά. Ο επόμενος σταθμός είναι η προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός ανεβαίνει σε αυτό εδώ πέρα το site και οι υποψήφοι ανάδοχοι υποβάλλουν τις προσφορές τους. Ακολουθεί διαγωνιστική διαδικασία που κράτησε αρκετό καιρό, σχεδόν 10 μήνες, και η σύμβαση του έργου υπογράφεται στις 9/12/19. Με το έγγραφο αυτό λοιπόν τη σύμβαση, οι συμβαλόμενοι, δηλαδή ο οριστικός ανάδοχος που είναι η Ιδρακάτ, μετά από κάποιες περιπέτειες, είχαμε και κάποιες εξτρά καθυστερήσεις, γιατί όπως σας είπα, 6 μήνες ήταν αρκετοί. Και οι 6 μήνες γίνανε 10 για κάποιους λόγους. Τους έχω εκθέσει αναλυτικά, τώρα θα μας πάρει πολύ χρόνο για να τους εκθέσουμε και δεν νομίζω να έχει και ιδιαίτερη πλέον σημασία. Λοιπόν, ο οριστικός ανάδοχος είναι η Ιδρακάτ και η αναθέτουσα αρχή, οι δύο αυτοί, συμφωνούν να εκτελέσει το έργο ο ανάδοχος ως προς τα εξής, τον χρόνο, τις ποσότητες, τις ποιότητες των υλικών και εν γέννη τις προδιαγραφές που θέτει ο διαγωνισμός. Πάντα η σύμβαση αυτή γίνεται πάνω στο διαγωνισμό. Πάμε τώρα για τα χρονοδιαγράμματα. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου ήταν 14 μήνες, που επιμερίστηκε ως εξής. Σε φάση εγκατάστασης του ταξίου και αποκλεισμού των δρόμων, που ήταν 1 μήνας. Σε φάση κατασκευής 12 μήνες και σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας 1 μήνας ακόμα. Άρα λοιπόν σύνολο 14 μήνες με προγραμματισμένη παράδοση σε 9 Δευτέρα του 2021. Η πραγματικότητα όμως ήταν αρκετά διαφορετική.
κοντέψαμε να φτάσουμε τα 3 χρόνια για τους εξής λόγους. Η φάση εγκατάστασης εργοταξίου και αποκλεισμού των δρόμων κράτησε 3,5 μήνες. Το έργο, αντί να ξεκινήσει αρχές 12 Ιανουαρίου, ξεκίνησε τέλη Μαρτίου. Η φάση κατασκευής 30 μήνες, με πολλές περιπέτειες, δοκιμαστικές γεωτρήσεις, επιπρόσθετες αντιστηρίξεις, τεράστιο πρόβλημα με το μεγκανοπήγαδο και τον αγωγό και άλλα και άλλα και άλλα. Και μένει επίσης και ένας μήνας δοκιμαστικής λειτουργίας. Το έργο θα ξεκινήσει, αλλά για ένα μήνα, θα το δούμε παρακάτω, η λειτουργία θα θεωρείται δοκιμαστική για να ρυθμιστούν ξανά τα φανάρια. Οπότε λοιπόν έχουμε οριστική, τυπική παράδοση του έργου στις 18 Δεκάτου του 2022. Η οριστική. Αύριο θα γίνει η δοκιμαστική παράδοση του έργου να λειτουργήσει ένα μήνα για να δουν οι αρμόδιοι, θα το δούμε παρακάτω, πώς λειτουργούν τα φανάρια, τους χρόνους και κάτι τέτοια πράγματα για να τα ρυθμίσουν καλύτερα. Πάμε στο κόστος. Ο προϋπολογισμός ήταν 17.700.000 ευρώ. Μετά την έκπτωση πήγαμε γύρω στα 10 εκατομμύρια και κάτι ψηλά. Όμως, με κάποια πρόσθετα μετακίνηση δικτύων που είναι από άλλο κονδύλι, συμπληρωματικές εργασίες απρόβλεπτα κλπ, φτάσαμε κοντά στα 13 εκατομμύρια. Επίσης, άγνωστο προσωρινά είναι και το ποσό που θα καταβληθεί στους ιδιοκτήτες των παρακειμένων οικοπαίδων στα ανατολικά του έργου για απαλωτριώσει που πρέπει να γίνουν εκεί. Αυτό δεν μας πειράζει τώρα για τη λειτουργία, για τη διέλευση μετακινούμενων αγωγών, οι οποίες θα γίνουν φυσικά μελλοντικά, το έργο θα λειτουργεί. Άρα το κόστος θα πάει 13 εκατομμύρια πλάς, πόσο ακριβώς δεν ξέρω. Εκεί τώρα μπαίνουν άλλοι παράγοντες. Περνάμε τώρα σε οικονομικά στοιχεία. Και με την ευκαιρία να πούμε κάτι γενικότερο, που μας εξηγεί και τους αργούς ρυθμούς χρηματοδότησης του έργου από το Δημόσιο. Να προσέξουμε αυτό το πίνακα. Είναι τα οικονομικά στοιχεία των έργων της περιφέρειας για το έτος 2022. Στην πρώτη σύλλη βλέπουμε την πηγή χρηματοδότησης. Ήδη οι πόροι, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Στη δεύτερη σύλλη βλέπουμε τα ποσά. Από τους ιδίους πόρους περίπου 2 δισεκατομμύρια, από τις δημόσιες επενδύσεις τόσο και από το ΕΣΠΑ τόσο. Σύνολο 3 δισεκατομμύρια για κάτι. Εδώ πρέπει να προσθέτουμε, αυτό είναι, το νούμερο αυτό είναι χιλιάδες εκατομμύρια. Εδώ είναι ο αριθμός των συμβάσεων. Εδώ είναι οι προτινόμενες πιστώσεις. Δηλαδή μόλις 122 εκατομμύρια. Και εδώ το πλήθος των έργων. Ποιος να πρωτοπάρει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ποιος να πρωτοπάρει. Ενώ, επαναλαμβάνω, έχει προγραμματιστεί έργο 3.123 εκατομμυρίων, μόλις 122 εκατομμύρια πραγματικά διατίθεται. Αυτό βέβαια μεγαλώνει λιγάκι από κάποια έκτακτα, άντε να φτάσει 130-140 εκατομμύρια. Για 1.000 τόσα έργα. Ποιος να πρωτοπάρει. Περνάμε τώρα στα έργα που μας ενδιαφέρουν. Η υπογειοποίηση, η εργολαβία της εταιρείας Τομή και οι δύο εργολαβίες Neurosoft και Cosmote. Βλέπουμε τον προϋπολογισμό, εδώ, τις συμβάσεις μετά από την έκπτωση και τις πληρωμές. Αυτό είναι το αξιόπιστο νούμερο για το πόσα κοστίζουν τα έργα. Ούτε οι προϋπολογισμοί, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί έχει κυκλοφορήσει τελευταία αρκετή πληροφορία γύρω από αυτά. Εγώ τα παίρνω αυτά από τα επίσημα έγγραφα της περιφέρειας και εδώ βλέπουμε αυτό που σας είπα, το τελικό κόστος της υπογειοποίησης εκτός από τις απαλωτριώσεις, όπως προείπα. Της τομής είναι αυτό και η τρίτη σύμβαση είναι αυτό. Αυτό θα είναι το τελικό κόστος με τις πληρωμές που θα γίνουν μέσα στο 2022
Αν τώρα πάει κάτι παραπάνω, δεν νομίζω να είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, άντε το πολύ να φτάσουν τα 38 εκατομμύρια. Εδώ έχω κάποιες σημειώσεις, μπορούμε να τις διαβάσουμε. Εδώ τώρα να προσθέσω ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα μελλοντικά συνοδά έργα, τα οποία θα είναι η μικρή υπογειοποίηση στην αποπεράτωσή της και κάποια άλλα πράγματα, αλλά και δεν περιλαμβάνονται οι αναβαθμοί. Αυτή είναι από άλλο κονδύλι, είναι από τον Φιλόδημο και είναι και αυτό περίπου 2,23 εκατομμύρια. Δεν νομίζω, αυτός είναι προϋπολογισμός. Δεν πιστεύω να φτάσει αυτό το ποσό, γύρω στα 2 εκατομμύρια θα είναι. Και υπολογίζω ότι τα υπόλοιπα σύνοδα έργα, μικρή υπογειοποίηση, κυκλικές πλατείες, διαχωρισμούς δικαιολογίας, πεζόδρομοι κλπ, τα οποία αν θα γίνουν, όπως θα γίνουν και δεν ξέρω αν κοστίσουν τόσο, δεν πρέπει, εδώ λέω μια εκτίμηση 3 με 4 εκατομμύρια, αλλά δεν νομίζω να περάσουν τα 3 εκατομμύρια. Δηλαδή χοντρικά να βάλουμε άλλα 5 εκατομμύρια μελλοντικά. Και πριν περάσουμε στην παρουσίαση του έργου, με τα στοιχεία τα γεωμετρικά του έργου και όλα τα άλλα, να δούμε κάτι σημαντικό που είπα προηγουμένως, για να καταλάβουν οι φίλοι και οι φίλες τι σημαίνει δοκιμαστική λειτουργία. Η υπογειοποίηση θα ξεκινήσει να λειτουργεί, θα περνούν αυτοκίνητα. Αλλά, όπως βλέπουμε εδώ, στην απόφαση νούμερο 82 της Οικονομικής Επιτροφής της Περιφέρειας, εγκρίνεται η μελέτη μόνιμης σήμανσης, ασφάλειας κλπ. Του έργου, αλλά με έναν όρο. Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί αυτή η μελέτη να προβλέψει την πραγματικότητα. Δηλαδή ποιοι θα είναι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι. Υπάρχουν προγράμματα, τα λέει παρακάτω, εδώ, τα λέει εδώ, αλλά αυτά πρέπει να προσαρμοστούν ως προς τη διάρκεια και ό,τι άλλο ξέρουν οι αρμόδιοι, ούτως ώστε να γίνει σωστά η τελική ρύθμιση. Αυτό θα διαρκέσει ένα μήνα. Ξεκινάω την παρουσίαση από μια δορυφορική φωτογραφία. Ήρθα τόσο ψηλά για να έχουμε καλύτερη εικόνα του συνόλου της περιοχής. Παρενθετικά λέω ότι αυτή η κόκκινη γραμμή είναι η πιθανή όδευση της επέκτασης της γραμμής 4 προς Νέα Φιλαδέλφεια. Άλλο θέμα. Και βέβαια έχουμε μια παλιά φωτογραφία, δεν έχει το διαδίκτυο νεότερη, όπου μπορούμε να δούμε την γενική εικόνα του έργου. Το γήπεδο εδώ. Εδώ είναι το καλυμμένο κομμάτι, ακριβώς αυτό. Το σύνολο του έργου βέβαια ξεκινάει από εδώ και καταλήγει εδώ. Και εδώ έχουμε τις εξής αλλαγές. Αυτός ο δρόμος και το κομμάτι αυτού του δρόμου, η Χρυσοστόμου Σμύρνης και η Ιωνία σε ένα μικρό κομμάτι της, γίνανε πεζόδρομοι πλέον, αναγκαστικά. Ή μάλλον περιορισμένοι σε διέλευση. Οι κάτοικοι θα μπαίνουν. Πάντως, διαμπερής κυκλοφορία εδώ δεν μπορεί να γίνει πλέον. Πολύ σημαντικό πράγμα γιατί αλλάζει το χάρτη της περιοχής. Επίσης να δείξω εδώ ότι οι εξερχόμενοι από εδώ κατευθύνονται όπως πριν προς όλες τις κατευθύνσεις όπως παλιά και επίσης εδώ η αλλαγή είναι ελάχιστη. Αν επηρεάζει η υπογειοποίηση τον κυκλοφοριακό χάρτη της περιοχής, τον επηρεάζει με άλλο τρόπο, δηλαδή με την κατάργηση αυτών των δύο δρόμων. Αλλά σε αυτό το ζήτημα δεν θα επεκταθώ σήμερα. Μικρύνω τώρα το κάδρο μου, πλησιάζω περισσότερο στη γη, για να δείξω πώς εντάσσεται η κάλυψη της υπογειοποίησης, αυτή εδώ είναι ακριβώς, στο σύστημα πεζοδρόμων που δημιουργήθηκε γύρω από το γήπεδο και είναι ο ανατολικός πεζόδρομος, ο βόρειος πεζόδρομος, η πρασιά εδώ που ενώνεται, όπως έχουμε δει όλοι ζωντανά γίνεται τις τελευταίες ημέρες, με την ήδη πεζοδρομημένη Καπαδοκίας. Και αυτή εδώ η δρόμη είναι η πεζόδρομη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στις δύο αυτές φωτογραφίες, δορυφορικές, θα δούμε αρκετές λεπτομέρειες που δεν μπορούσαμε να δούμε προηγουμένως. Εδώ λοιπόν έχω προσθέσει εγώ
κάποια σχόλια και κάποια καρτελάκια για να γίνεται πιο κατανοητό το τι βλέπουμε. Σε αυτή εδώ βλέπουμε τις δύο υπογειοποιήσεις, αυτή είναι η μεγάλη και από κάτω διέρχεται η μικρή. Η μικρή έχει κατασκευαστεί μόνο ως προς το τμήμα της που είναι κάτω από τη μεγάλη και μπαίνει μέσα στο υπόγειο. Είναι νομίζω το δυσκολότερο και το ακριβότερο. Αυτό που μένει η ράμπα εδώ είναι σχετικά εύκολη, πάντα σχετικά με ό,τι έχει γίνει. Εδώ αυτοί οι κυκλικοί κόμβοι δεν πραγματοποιήθηκαν και δεν ξέραν ποτέ πραγματοποιηθούν. Η οδός Ιωνίας που είπαμε και η οδός Χριστοστόμου Σμύρνης. Και εδώ είναι το χώρος της πρώην Βρετανίας. Δεν θα τα διαβάσω αυτά, θα κάνετε στο καρέ, μπορείτε μόνοι σας και μόνοι σας να τα δείτε. Να επισημάνω όμως εγώ ότι εδώ δεν φαίνεται ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του έργου, είναι τα οριζόντια αυτά δοκάρια που έχουν ρόλο στατικό. Για λεπτομέρειες για την έξοδο εδώ και την έξοδο εδώ θα τα δούμε από άλλο διάγραμμα. Να δούμε τώρα πώς έχουν τα πράγματα στις δύο εξόδους. Εδώ είμαστε στην έξοδο προς Δακελίας, δηλαδή το νότιο-δυτικό άκρο της κάλυψης. Η διαφορά από την προηγούμενη κατάσταση είναι η εξής. Έχει δημιουργηθεί αυτή εδώ η νησίδα και αυτή εδώ η νησίδα. Ενώ την προηγούμενη κατάσταση πριν γίνουν τα έργα. Αυτή μάλιστα η νησίδα δεν υπήρχε και στα αρχικά σχέδια. Έγινε για να διευκολυνθεί καλύτερα η κυκλοφορία. Ένα σημαντικό πράγμα εδώ είναι το εξής. Ότι για να μπορέσουμε να έχουμε εδώ δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ούτως ώστε οι εξερχόμενοι από το γήπεδο να έχουν δική τους λωρίδα μέχρι τη διασταύρωση με τη Δικελίας, πέρα-πέρα, έγινε απότμηση ενός μέρους από τον περίβολο της εκκλησίας, με τη συνένεση της εκκλησίας βέβαια. Εδώ δημιουργήθηκε η πεζοδιάβαση. Και να δούμε τώρα πού υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για ποιο λόγο. Ξεκινώντας από αυτόν εδώ που είναι μόνο για αυτοκίνητα. Εδώ δεν υπάρχει πεζοδιάβαση. Εδώ είναι διπλός για αυτοκίνητα και πεζούς. Το ίδιο και εδώ, το ίδιο και εδώ. Θα προχωρήσουμε τώρα, γρήγορα. Εδώ κάνω μια μικρή στάση για να δείξω αυτό που έλεγα πριν, τα προγράμματα. Εδώ τα προγράμματα σηματοδότησης. Για μας είναι χαοτικά, οι ειδικοί βέβαια τα ξέρουν καλύτερα. Και παρακάτω άλλη μια στάση θα κάνω, εδώ, για να δούμε πώς θα είναι τα προγράμματα, άλλο την Παρασκευή, άλλο τη μία ώρα, άλλο το άλλο κλπ. Αυτό είναι που λέμε η δοκιμαστική περίοδος. Αν θα λειτουργήσουν σωστά θα μείνουν όσο έχουν. Εάν χρειαστεί να αλλάξουν, θα αλλάξουν όπως πρέπει και όπως ξέρουν οι ειδικοί. Πάμε λοιπόν στην απάνω έξοδο, απάνω τη βορεινή δηλαδή, όπου εδώ δεν έχουμε σημαντικές αλλαγές, όπως είδαμε στο προηγούμενο μέρος, δηλαδή την άλλη έξοδο, όπου δημιουργήθηκαν δύο νησίδες, αλλά απλά τακτοποιείται καλύτερα η κατάσταση, είναι πιο οργανωμένη σε σχέση με το παρελθόν, όπου ο καθένας έστριβε και έμπαινε όπως ήθελε. Τι έχουμε λοιπόν εδώ. Η Κιουταγίας παραμένει μονόδρομο σε αυτή την κατεύθυνση. Για να βγει κάποιος τώρα με αυτοκίνητο στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου, πρέπει να περιμένει στο φανάρι εδώ. Που έχουμε φανάρι για πεζούς και αυτοκίνητα. Το ίδιο και εδώ. Εδώ δεν υπήρχε φανάρι. Για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την κίνηση οι εξερχόμενοι, πρέπει εδώ να σταματήσουν τα αυτοκίνητα. Και εδώ λοιπόν φανάρι για πεζούς και αυτοκίνητα. Εδώ φανάρι μόνο για αυτοκίνητα, γιατί δεν υπάρχει πεζοδιάβαση. Και εδώ υπάρχει μόνο διάβαση για τους πεζούς και φυσικά όχι για τα αυτοκίνητα, γιατί αν στρίψουν τα αυτοκίνητα εδώ, οι πεζοί θα έχουν ειδοποιηθεί από αυτό το φανάρι να περιμένουν. Τελευταίο άφησα αυτό εδώ το σχέδιο, στο οποίο έχω προσθέσει εγώ καρτελάκια που εξηγούν τα πράγματα και βλέπουμε πώς ακριβώς συνεργάζεται η υπογειοποίηση με το γήπεδο. Δηλαδή, πώς γίνεται η είσοδος κατά αυτόν τον τρόπο, μόνο για τους ερχόμενους από την Νέα Ιωνία και μπαίνουν έτσι μέσα
και πως γίνεται η έξοδος μόνο προς Φιλαδέλφια, δηλαδή την οδό Δεκελίας. Το πέρασμα στο αντίθετο ρεύμα απαγορεύεται, είναι απαγορευτικό στην πράξη, όχι με σήματα απαγόρευσης, από μια διαχωριστική νησίδα που έχει τοποθετηθεί στη μέση για λόγους ασφαλείας. Η είσοδος γίνεται στο βαθύ υπόγειο, το επίπεδο μείον 2, και μετά με ράμπα, εδώ ανόδου, περνάνε τα αυτοκίνητα για να παρκάρουν στο ρηχό υπόγειο. Αυτό δεν το δείχνω εδώ, γιατί εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η είσοδος-έξοδος, όπως βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε στάθμευση των γιοταχή και επίσης εδώ κλείνω με ένα συγκινητικό στοιχείο. Τι θυμηθήκαμε τώρα, εδώ και 4 χρόνια. Είναι ο αετός του Γιώργου του Αεκόσκο. Σας χαιρετώ και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο βίντεο. Μιας γενιάς της παλιάς μας γειτονιάς, πέτα απόψε σαν αητός, σπίτι σου είναι ο ουρανός. Αυτό το έργο δημιουργεί ένα δίκτυο ασφαλείας, θα έλεγα, ένα δίκτυο ασφαλείας που προστατεύει όχι μόνο το αθλητικό κομμάτι του τόπου μας, προστατεύει και τον πολιτισμό μέσα από τα μουσεία που έχουμε πια μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ και κυρίως υποστηρίζει το τρίγωνο αυτό μεταξύ αθλητισμού, πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Το θέμα της ιστορικής μνήμης για το κομμάτι που λέγεται ΑΕΚ, για την ιδέα που λέγεται ΑΕΚ, είναι αν θέλετε το θεμέλιο της όλης ιστορίας της, της όλης πορείας που έχει διαγράψει αυτή η συγκεκριμένη ομάδα και βεβαίως είναι αυτή που θεμελιώνει όχι μόνο το παρελθόν, αλλά μεταλαμβαδεύει και στο μέλλον, στις επόμενες γενιές. Θα αναφερθώ ετάχει στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους που δημιουργούνται με αυτό το εμβληματικό έργο. Είναι ένας επιπλέον χώρος πρασίνου, όπως αυτός που δημιουργείται στο πλάι του πεζόδρομου, στο ανατολικό και στο βόρειο, αν θέλετε, τμήμα του γηπέδου, και βελτιώνει βεβαίως την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Θα συμπληρώσω, επειδή για μας, για όλους εμάς που υπηρετούμε αυτό το διάστημα, το Δήμο, είναι αρχή μας να κινηθούμε μέσα σε 2 όχθες. Να κινηθούμε μεταξύ φιλότιμου και αισθητικής. Και επειδή το φιλότιμο έτσι κι αλλιώς το έχουμε καταθέσει, καταθέτουμε και την αισθητική που προάγεται μέσω των συγκεκριμένων έργων. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη τοποθέτηση, θέλω να ευχαριστήσω επίσης πέρα από τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Δημόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη, όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτή τη συνεργασία. Ακόμα και τον πιο μικρό και σε εισαγωγικά ασήμαντο υπάλληλο και εργάτη που συνετέλεσε στο να εγκαινιάζουμε σήμερα αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να το χαρούμε στο μέλλον, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι αυτοί που έπονται και θα διαδεχτούν τη δική μας θέση. Σας ευχαριστώ. Και ευλογήσων την κληρονομία σου, νίκα στις ευσεβές η κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσων την κληρονομία σου, νίκα στις ευσεβές η κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Των δωρεών αξίου σημαστήτων, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα, εις εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία. Του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχα, κυρία και κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Πρόεδρε της ΑΕΚ, κύριε Μελισσανίδη, κύριε Πρόεδρε της Ιντρακάτ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο Θεός με αξιώνει ως τον
επίσκοπό σας, τον ποιμενάρχη σας, σήμερα ανατελώ τον αγιασμό ενός τόσο μεγάλου έργου για την περιοχή μας. Ένα έργο το οποίο θα αλλάξει ολόκληρη τη διευκόλυνση των κατοίκων, θα εξυπηρετήσει το γήπεδο της ΑΕΚ και πολύ περισσότερο θα αλλάξει τις ζωές μας. Ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη για την μέρημνα την οποία είχε, ούτως ώστε γρήγορα να επισπευθούν οι διαδικασίες και να εγκαινιάζουμε σήμερα την υπογειοποίηση της Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο Φιλαδελφίας, τον κύριο Βούρο, ο οποίος εξίσου σε συνεργασία με τον κύριο Περιφερειάρχη έκαναν τα πάντα για να μπορέσει να τελειώσει το έργο. Σε όλους σας θέλω να σας πω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Είναι η αρχή για να μπορέσουμε σε λίγες ημέρες να ακούσουμε, κύριε Μελισσανίδη, την πρώτη σφυρίχτρα μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ που τόσο πολύ όλοι αγαπάμε και θέλουμε να αλλάξει την περιοχή μας. Καλή επιτυχία, ορθώ να είναι κοντά σας. Το πω σε αντίθεση με την αναπτυξιακή πορεία μιας πόλης, είναι σημαντικό να υπάρχουν τα συνοδά έργα. Τα συνοδά έργα στα μεγάλα έργα πολλές φορές μπορεί να είναι εξίσου σημαντικά με το κύριο έργο. Η υπογειοποίηση εδώ επιτρέπει στο γήπεδο να λειτουργήσει αναπτυξιακά, αρμονικά μαζί με την πόλη, χωρίς να δημιουργεί συγκοινωνιακό φόρτο μη διαχειρίσιμο. Πρώτον, προς πολίτες περιοχής για να απολαύσουν ένα έργο που θα κάνει τη ζωή τους καλύτερη, αλλά και δεύτερον και προς την ΑΕΚ, θέλω να ευχηθώ καλό ρίζικο στο γήπεδο αυτό, Πρόεδρε, πολλές νίκες και δεν μπορώ να μην πω ότι βλέποντας αυτό το καταπληκτικό δικέφαλο μπροστά, όποιος μέσα του έχει λίγο ελληνισμό δονείται. Ευχαριστούμε πολύ και για αυτό το δικέφαλο. Να είστε καλά. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα αυτά τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα θα είναι ακόμα περισσότερα, γιατί πετύχαμε με το νέο ΕΣΠΑ 21-27, αυξάνοντάς το κατά 53% και σε επίπεδο διαχείρισης 1,6 δις. Θα μπορέσουμε, κύριε Δήμαρχη, αγαπητέ Δήμαρχε Γιάννη, αγαπητέ Υπουργέ, που ξέρω πόσο συμβάλλετε σε αυτό μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, να κάνουμε ακόμα περισσότερα έργα με την ίδια ομάδα που ξέρει να κερδίζει και θα αλλάξουμε την Αττική μας άμεσα και γρήγορα. Να είστε καλά, τα καλύτερα μπροστά μας έχουμε. Η ελπίδα μας, μακρινή πατρίδα μας, μαύρο πόνος μιας γενιάς, της παλιάς μας γειτονιάς. Πέτα απόψε σαν αητός, σπίτι σου είναι ο ουρανός. Μακριά ταξίδεψε με φτερά συνθήματα, του Βοσπόρου κύματα. Μια αγάπη έχω στην καρδιά, μονάχα μία, την κίτρινο μαύρη θεά. Άλλη καμία. Κι όσο γυρίζει αυτή η γη, θα σ' αγαπάω ΑΕΚ για σένα μια ζωή. Θα τραγουδάω μια αγάπη. Θα σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για όλη αυτή τη συνεργασία και τη συνεργασία που θα δείξουμε. Να δάξουμε τον Δήμο πάντα για το καλό των παιδιών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και τους πολιτικούς μου συνεργάτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Είμαστε καλά. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Το έργο που οραματιζόμασταν πάρα πολλά χρόνια, το συνοδό έργο του γηπέδου της ΑΕΚ, είναι γεγονός. Μετά πάρα πολλές αντεξότητες, μετά από πάρα πολλά εμπόδια και αναχώματα, επιτέλους σήμερα εγκαινιάστηκε αυτό το σπουδαίο έργο, το οποίο εκτός από το κομμάτι της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, παραδίδει και στον Δήμο, στους κατοίκους, έναν εξαιρετικό χώρο πολλών στρεμμάτων για ψυχαγωγία, για περίπατο. Θεωρώ πως αυτή η αισθητική και ουσιαστική αναβάθμιση όλων αυτών των οικοδομικών τετραγώνων
θα είναι μια αναβάθμιση που θα έχει τελικά θετικό πρόσημο όχι μόνο για τους κατοίκους Φιλαδέλφειας, αλλά και για όλους τους όμορους δήμους. Πρέπει να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη συνεργασία που είχαμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη. Ο τρόπος με τον οποίο δεθήκαμε από την πρώτη στιγμή προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό το έργο ήταν πρωτόγνωρος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ πως αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί, γιατί στο τραπέζι υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα έργα προς υλοποίηση. Thank you.
Κάτσε ρε, με την τραβή κοινωνία ρε. Αλλά τον... Άρα δούμε και τον αετό. Δεν τραβή κοινωνία. Βέβαια. Έμεινε η κοπέλα και μόνη δυο χρόνια στο Κύο σε ξένο περιβάλλον. Δεν μπορούσε να ξαναμπεί πάλι Αθήνα. Με πόσα παιδιά. Με δύο παιδιά μόνο. Μόνο που σε ξένο τόπο, σε ένα χωριό στο Κύο. Τι είναι αυτό που πέρασε. Τον αποκτημένο τον έστειλε. Όχι, δεν έχει παιδιά να με τον. Αυτή τη γωνία είναι το 3.